εθνικές εκλογές. Ξέρει ότι η βέβαιη ήττα της στις ευρωεκλογές θα αποκαλύψει ότι έχουν χάσει πια και τη λαϊκή εμπιστοσύνη. Θα τους μείνει μόνο μια οριακή, εύθραστη, διαρκώς αμφισβητούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλλά μόνο με αυτήν, παρά και ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού, δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν στις καρέκλες τους για πολύ καιρό ακόμα. Η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει αναπόφευκτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε το κλείσιμο των εργασιών της Βουλής αποτελεί θεσμική εκτροπή. Με στόχο, όπως είπε, να παραγραφούν τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Τραγωδία είναι σήμερα για την Ελλάδα. Είναι τραγωδία ότι μας κυβερνά μια κυβέρνηση που είναι όμηρος σκοτεινών υποθέσεων. Διότι, φίλες και φίλοι, όταν δεν υπάρχει διαφάνεια, όταν δεν ξεκαθαρίζουν υποθέσεις, τότε αυτοί που συγκαλύπτουν είναι και όμοιροι αυτών των υποθέσεων. Βρίσκονται σε ομοιρία και είναι τραγωδία ότι στη σημερινή κυβέρνηση την κρατάνε, την έχουνε στο χέρι σκοτεινή συνεργή αυτών των υποθέσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε χαρακτηριστικά ότι στόχος του κομματός του είναι η νίκη στις ευρωεκλογές και η νίκη με αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές. Μειώσει έως και 20% σε 176 φάρμακα, μεταξύ των οποίων αρκετά ευρεία κατανάλωση περιλαμβάνει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το δεύτερο για το 2009. Οι νέες τιμές ισχύουν από σήμερα, ενώ στη διάθεση των ασθενών μπαίνουν άλλα 284 νέα φαρμακευτικά προϊόντα, εκ των οποίων 17 περιλαμβάνουν νέες δραστικές ουσίες. Λεπτομερίστε θα μας δώσει από την αίθουσα σύνταξη Τζίνα Στασινοπούλου. Τζίνα, να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η νέα λίστα με τις νέες τιμές. Είναι τένια. Το δεύτερο δελτίο με τις τιμές των φαρμάκων που βγαίνει για φέτος βγαίνει κάθε τρίμηνο και αναπροσαρμόζονται οι τιμές με βάση νέα κοστολογικά δεδομένα, αλλά βεβαίως μπαίνουν μέσα και καινούργια φάρμακα όπως είδαμε και εμείς. Μεταξύ αυτών των φαρμάκων στα οποία μειώθηκαν φέτος οι τιμές είναι και πολλά ευρείας κατανάλωσης όπως αντικαρκινικά, αντιμυκητισιακά, αντιεπιληπτικά, αντιαλλεργικά και αντικαταθλιπτικά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι από αυτές τις μειώσεις τιμών προκύπτει όφελος για τα ασφαλιστικά ταμεία 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των μειώσεων των λιανικών τιμών σε ετήσια βάση φτάνει περίπου τις 529.000 ευρώ. Να σημειώσω ακόμη ότι από τα 284 νέα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπήκαν στη λίστα, τα 45 είναι πρωτότυπα. Τα υπόλοιπα αφορούν αντίγραφα φαρμάκων που κυκλοφορούν ήδη. Ενώ από αυτά, σε 17 προϊόντα αντιστοιχούν σε τελείως νέες φαρμακευτικές ουσίες. Μάλιστα, οι 9 είναι απολύτως νέες δραστικές ουσίες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο των φαρμάκων για τις τιμές τους. Μάλιστα. Τζίνα, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Μία ακόμη δικαστική απόφαση έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη χρήση των θέσεων στάθμευσης στο χώρο της πιλωτής. Το εφετείο της Αθήνας, εξετάζοντας υπόθεση που αφορούσε τις θέσεις πιλωτής πολυκατοικίας στο Χαλάνδρη, έκρινε ότι μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε ιδιοκτήτη, εφόσον δεν αποτελούν βάση συμβολέου παρακολούθημα κάποιου διαμερίσματος. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι δεν δικαιούνται οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας να απαγορεύουν την ελεύθερη χρήση των θέσεων αυτών σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας με τον ισχυρισμό ότι αυτός δεν την αγόρασε. Το κίνδυνο διχοτόμησης της Κύπρου. Αν δεν προκύψει λύση μέσα από τις δικοινοτικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισήμανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, μιλώντας στην εκπομπή της ΝΕΤ χθες, σήμερα, αύριο και τον Σεραφείμ Φιντανίδη. Ο κύριος Χριστόφιας τόνισε ότι η πρόοδος της συνομιλίας με τον Νταλάτ δεν είναι ικανοποιητική, καθώς υπάρχει απόσταση μεταξύ τους σε βασικά θέματα όπως η διακυβέρνηση και το περιουσιακό. Κρίσιμους για τη λύση του Κυπριακού χαρακτήρισε τους επόμενους μήνες ο Δημήτρης Χριστόφιας, μιλώντας στην εκπομπή της ΝΕΤ χθες, σήμερα, αύριο και τον Σεραφείμ Φιντανίδη. Δεν μετριέται με την κλίμακα η αισιοδοξία, θα εξαρτηθεί από τους επόμενους μήνες. Ναι. Υπάρχουν 2-3 ζητήματα κλειδί που έχουν σχέση με την ουσία του Κυπριακού. Ποιο θα είναι το σύστημα διακυβέρνησης, θα είναι προεδρικό? Και αν θα είναι προεδρικό,
πώς θα κατανεμηθεί η εξουσία και η συμμετοχή της ΜΕΝ και της ΔΕ κοινότητας. Εμείς κάναμε προτάσεις, οι οποίες είναι πολύ λογικές. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού σημείωσε ότι η πρόοδος στις συνομιλίες με τον Ταλάτ δεν είναι ικανοποιητική, περιέγραψε το καταστροφικό, όπως το χαρακτήρισε, σενάριο στην περίπτωση διχοτόμησης της Κύπρου. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης, κύριε Φιλανίδη, και η μονιμοποίηση της διχοτόμησης, ομιγέννητο. Και αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βρεθεί λύση. Θα μας οδηγήσει πού? Σε έναν καθαρά τουρκικό κράτος, όχι τουρκοκυπριακό, όπως εξηγεί. Τουρκικό. Τουρκικό κράτος στην κατεχόμενη περιοχή, διότι θα μείνουν οι επικοί, θα κουβαλήσουν και άλλους. Και ένα μεικτό κράτος στις ελεύθερες περιοχές. Μιλώντας για τις επιδιώξεις της Τουρκίας στην Κύπρο, ο πρόεδρος Χριστόφιας ανέφερε ότι η Άγκυρα θέλει λύση με παρθενογένεση και τη δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Ο Δημήτρης Χριστόφιας τάχθηκε για μια ακόμα φορά υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ως λύση του Κυπριακού. Σοκ στην Κεφαλονιά έχει προκαλέσει η καταγγελία κοπέλας 21 χρόνων ότι ο πατέρας της ασελγούσε σε βάρος της για 14 ολόκληρα χρόνια. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα προσωρινής κράτησής του. Ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Ζώης Κακαβάς που βρίσκεται στο στούντιό μας στη Μουρούζη. Ζώη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση αυτή που έχει προκαλέσει και αναμενόμενο σοκ στην κοινωνία της Κεφαλονιάς, στην τοπική κοινωνία. Τι συνέβη, τι λένε οι πληροφορίες? Όλα ξεκίνησαν, Ντένια, κυρίες και κύριοι, όταν η κοπέλα 21 χρονών σήμερα μαζί με τα δύο ανήλικα αδέρφια της 16 και 17 χρονών πήγαν στις τοπικές αρχές. Εκεί λοιπόν στους έκπληκτους αστυνομικούς είπε η κοπέλα ότι ο πατέρας της από ηλικία 7 χρονών, όταν η κοπέλα ήταν 7 χρονών, την κακοποιούσε σεξουαλικά, δηλαδή για 14 ολόκληρα χρόνια. Σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ παράλληλα η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης. Μια υπόθεση βεβαίως που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και που έχει καλέσει την σχετική αναστάτωση στην τοπική εκεί κοινωνία του εργοστολίου στην Κεφαλονιά. Έχει εντοπιστεί ο πατέρας, Ζώη? Έχει εντοπιστεί και όπως σας είπα, η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Από ό,τι μάθαμε, δεν υπήρχε η μητέρα στην όλη υπόθεση. Είχαν χωρίσει, είχε απομακρυνθεί, τα παιδιά ήταν μόνα τους και όπως είπαμε και οι τρεις πήγαν στις τοπικές αρχές. Και ζούσαν με τον πατέρα, λοιπόν. Ζούσαν με τον πατέρα, ακριβώς. Είχαμε όμως και δύο ληστεί σε τράπεζες, Ζώη. Ναι, δύο ληστείες. Η μία ληστεία που έγινε στο Κερασίνι και συγκεκριμένα στην Προμπάνκ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ένας ο δράστης ο οποίος διέφυγε με άγνωστο χρηματικό ποσό. Ληστεία όμως είχαμε και πριν από μία περίπου ώρα και στην Τράπεζα Κύπρου στην οδό Φεδριάδων στην Κυψέλη. Δύο εδώ σε αυτή την περίπτωση οι άγνωστοι που διέφυγαν με άγνωστο χρηματικό ποσό. Να σας πω τέλος και για μια σοβαρή υπόθεση, μια υπόθεση που ευτυχώς εντόπισαν. Αποτροπή ομαδικών αυτοκτονιών. Ναι, μέσω ιστοσελίδας, μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εντόπισε κεντρικό διαχειριστή μιας ιστοσελίδας στην οποία συμμετείχαν 64 χρήστες. Είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση. Βεβαίως, εκτός από τον εισαγγελέα, ενημερώθηκαν και ψυχολόγοι, αφού οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζώη, για την ενημέρωση. Στον 20ο ανακριτή που διερευνά την υπόθεση της εξαγοράς της εταιρείας Γερμανός από την Κοσμοτέ, κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μανώλης. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Άννα. Καλό σας μεσημέρι. Περίπου μία ώρα έμεινε ο Γιάννης Μανώλης στο γραφείο του 20ου τακτικού ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε αυτό που έχει πει και δημοσίως, ότι το τίμημα της εξαγοράς ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Ότι είχε γίνει προσυμφωνία, ήταν προσυμφωνημένη δηλαδή η εξαγορά με συνέπεια την χειραγώγηση της μετοχής. Ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ρωτήθηκε και αν γνωρίζει για πιέσεις πολιτικών προσώπων και ο κ. Μανώλης απάντησε αρνητικά. Να σας πω ότι εκτός απρόπτου, αυτή την εβδομάδα ο κ. Ζαβιτσάνος ολοκληρώνει την εξέταση των μαρτύρων. Ναι. Και αυτή η υπόθεση, να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε να διερευνάται το 2006. Μετά από καταγγελία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ενώ το καλοκαίρι του 2008 ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές πράξεις σε στελέχη του ΟΤΕ, της Κοσμοτέ, της Γερμανός, σε αντικριστές και χρηματιστές. Δένια. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε.
τη δυνατότητα περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα ελληνικά ΑΕΗ ζητούν οι νέοι. Όπως προέκυψε από έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιά, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα κρίνονται εξίσου αξιόπιστες και έγκυρες με αυτές του εξωτερικού, αλλά και ο μεταπτυχιακός τίτλος αναγκαίος για την ευκολότερη έβρεση εργασίας. Σε άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι σπουδές θεωρούνται μονόδρομος για κοινωνική άνοδο, σε αντίθεση με άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, όπου οι εκπαιδευτικές ανισότητες καθυλώνουν τους νέους και τα όνειρά τους. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το εύρημα ότι ο βαθμός του δημοτικού καθορίζει το πανεπιστημιακό μέλλον του μαθητή. Αποφυτώντας το 2004 από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, μπήκα κατευθείαν στη λίστα αναμονής για την έναρξη της ειδικότητάς μου. Η λίστα ήταν 4 χρόνια. Στο ενδιάμεσο εργαζόμουνα, αλλά ταυτοχρόνως σκεφτόμουνα και προβληματιζόμουνα για το μέλλον μου. Φαίνεται ότι το ένα πτυχίο δεν αρκεί από μόνο του. Η Όλγα και ο Γιώργος, όπως και η πλειοψηφία των νέων στην ηλικία τους, αναγκάστηκαν να συνειδητοποιήσουν ότι ένα μόνο πτυχίο δεν είναι αρκετό πλέον. Πιστεύουν πως η απάντηση στην επαγγελματική ανασφάλεια της εποχής είναι η ευελιξία. Δεν δίστασαν λοιπόν να αλλάξουν ρότα και να κάνουν ένα μεταπτυχιακό φαινομενικά άσχετο με το πρώτο πτυχίο τους. Καταξιωμένη μηχανική και πολύ καλή μηχανική, κυρίως κερδίζουν τους πελάτες τους επειδή ξέρουν να διαχειρίζονται οικονομικά ένα project που προτείνουν. Η εξειδίκευση βρίσκεται παντού. Άρα αυτό που ζητάμε δεν είναι εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να συνθέτουν γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, ανάμεσα σε υποψηφίους φοιτητές για MBA στα Πανεπιστήμια Πειραιά, Μακεδονίας και το Οικονομικό, το 93% των νέων θεωρεί αναγκαίο έναν μεταπτυχιακό τίτλο για να βρει δουλειά και σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, 96%, σημαντικό εφόδιο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Περίπου οι μισοί όμως δεν βρίσκουν θέση, γιατί όπως φαίνεται η ζήτηση για μεταπτυχιακά είναι τουλάχιστον διπλάσια της προσφοράς. Ζητούν λοιπόν περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά ΑΕΗ, αφού 8 στους 10 τα θεωρούν εξίσου αξιόπιστα με αυτά του εξωτερικού. Ειδικότερα για τις σπουδές στη διοίκηση των επιχειρήσεων, αυτό φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων φοιτητών που έχουμε και όχι μόνο από φοιτητές οι οποίοι έχουν πρώτο πτυχίο γενικότερα στη διοίκηση των επιχειρήσεων ή στα οικονομικά, αλλά και από άλλους τελείως διαφορετικούς κλάδους, ιατρική, πολυτεχνείο, φυσικομαθηματική, γεωπονική. Οι Έλληνες γονείς θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και είναι έτοιμοι να κάνουν κάθε θυσία γι' αυτό. Βέβαια, στην εποχή μας είναι γνωστό ότι η ανεργία και η επαγγελματική ανασφάλεια χτυπά και τους πτυχιούχους. Άρα, ίσως ο λόγος να είναι βαθύτερος. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έδειξε ότι οι ευκαιρίες που έχουν παιδιά από χαμηλότερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα να σπάσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τελικά να βελτιώσουν την κοινωνική τους θέση είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις χώρες του εξωτερικού. Την ίδια έρευνα που παρακολούθησε 1.000 Έλληνες μαθητές στη διαδρομή τους από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές που αποφυτούν από το Δημοτικό με 9 και 10 εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με τα συντριπτικά ποσοστά του 90 και 95% αντίστοιχα. Πρακτικά σημαίνει ότι για να αναβαθμίσουμε το Λύκειο δεν φτάνει να λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν μόνο το Λύκειο, πρέπει να αναβαθμιστούν και οι προηγούμενες βαθμίδες και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο. Στην διημερίδα όπου παρουσιάστηκε αυτή η έρευνα, μεταξύ άλλων, οι ειδικοί επί των παιδαγωγικών επιστήμονες κατέδειξαν επίσης την ανάγκη σύνθεσης των προτάσεων που έχουν κατατεθεί για το εξεταστικό. Συνεδρίασε το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό την προεδρία του Προκόπη Παυλόπουλου η Διακομματική Επιτροπή για τις Ευρωεκλογές. Αποφασίστηκε ότι θα ισχύσει ό,τι και το 2004 με εξαίρεση τις δημοσκοπήσεις. Λεπτομέρειες θα μας δώσει από το στούντιό μας στη Μουρούζη ο Γιώργος Ευθυμίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Συνεδρίασε λοιπόν η Διακομματική. Θα ισχύσει ό,τι και το 2004. Τι θα γίνει όμως με τις δημοσκοπήσεις? Το μόνο που αλλάζει, όπως φαίνεται, είναι οι δημοσκοπήσεις. Αυτές θα δημοσιεύονται μέχρι την προπαραμονή των ευρωεκλογών, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 5 Ιουνίου, λόγω αλλαγής του σχετικού νόμου. Και γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή θα συστήσει προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να υπάρξει αυστηρότατη εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν για τον τηλεοπτικό χρόνο των κομμάτων, ό,τι ίσχυε και για τις ευρωεκλογές του 2004. Η σχετική απόφαση, η οποία ήταν ομόφωνη, θα διαβιβαστεί σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα την εγκρίνει και θα επιβλέπει και για την εφαρμογή των κανόνων τους. Μάλιστα. Δημοσκοπήσεις λοιπόν μέχρι και την παραμονή των ευρωεκλογών, μέχρι και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Αποφάσισε η Διακομματική. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αγορίτης και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Αντώνης Χιλάκος.
Συζητήθηκαν τα γενικότερα ζητήματα τα οποία αφορούν την προετοιμασία των εκλογών, ιδίως όμως το θέμα των όρων προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής των κομμάτων. Οι διαπιστώσεις ήταν ομόφωνες. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των εκλογών, είμαστε ήδη έτοιμοι και σε ό,τι αφορά το εκλογικό σώμα και εδώ και στο εξωτερικό και σε ό,τι αφορά τους εκλογικούς καταλόγους. Άλλωστε, οι αριθμοί και όλα τα σχετικά ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Συμφωνήσαμε στην Διακομματική Επιτροπή οι ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου να διεξαχθούν με τους κανόνες οι οποίοι ίσχυσαν το 2004, που σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές, κατά 90% θα λειτουργήσουμε με τους κανόνες του 2004. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, η οποία έρχεται ως συνέπεια της αλλαγής του σχετικού νόμου, ότι οι δημοσκοπήσεις θα μπορούν να δημοσιεύονται, να δημοσιοποιούνται μέχρι και την Παρασκευή. Εμείς ως ΚΚΕ καταθέσαμε την διαφωνία μας ότι και για τα οικονομικά που δίνονται στις εκλογές των κομμάτων και για τα ραδιοτηλεοπτικά και για την κατάργηση του ορίου των δημοσκοπήσεων, θα έχουμε δημοσκοπήσεις μέχρι τελευταία μέρα. Συνέντευξη τύπου δίνει αυτή την ώρα η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η κυρία Παπαρίγα θα παρουσιάσει την κοινή διακήρυξη 21 κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Η Χρύσα Αρμουλιώτη θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα. Χρύσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, και σημείωσε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε μια κοινή διακήρυξη 21 κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα στην κατεύθυνση της αντιπαράθεσης που πρέπει να γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές με κάποια κομμουνιστικά κόμματα τα οποία δεν υπογράφουν συγκεκριμένα σημεία, όμως είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε, να υπάρχουν κοινές δράσεις και να μην παρακάπτονται διαφορές, να μην προγγυλεύονται εκτιμήσεις, γιατί η πολυγλωσία δεν είναι πραγματική δύναμη. Ναι. Εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι θα υπάρξει στα επόμενα χρόνια ένα συνεκτικότερο και δυνατότερο από ό,τι σήμερα κομμουνιστικό ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και άσκησε κριτική στη διακήρυξη του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, λέγοντας ότι στην καλύτερη περίπτωση εκφράζει πλήρη σύγχυση, όμως η διακήρυξη αυτή είναι μια διακήρυξη που καίει το ριζοσπαστισμό, κάνει το κίνημα να υποφέρει από αυτολογιστία και όσο μεγαλύτερη έκταση πάρει, τόσο θα πάρει στην πορεία, αν δεν υπάρχει μια αντίστοιχη συγγνώμη συνείδηση με όποιον έχει να κάνει. Μάλιστα. Αυτά, και η συνέντευξη συνεχίζεται βεβαίως. Και θα υποβληθούν και ερωτήματα και για την πολιτική επικαιρότητα στη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ. Μάλιστα. Χρήστα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη της κυρίας Παπαρίγα. Θεωρούμε σημαντικό γεγονός ότι στην φετινή μάχη των ευρωεκλογών 21 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι γενικά ευρωπαϊκών κρατών, υπογράψαμε μία κοινή διακήρυξη που κατά τη γνώμη μας ανταποκρίνεται σε βασικά ζητήματα όπως είναι και αντιστοιχεί παραδείγματος χάρη στον αγώνα που πρέπει να γίνει με βάση το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο που διανύουμε. Το Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές της 7ης Ιουνίου παρουσίασαν πριν από λίγο σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας και ο συντονιστής της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Θεωνάς. Η Άνετα Καβαδή θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά για το Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άνετα. Έχοντας ως κεντρικό σύνθημα για τις ανάγκες των πολλών, ανατρέπουμε το σκηνικό σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΣΥΡΙΖΑ διαστόματος του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε πριν από λίγο το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Ένα ευρωψηφοδέλτιο το οποίο το χαρακτήρισαν ως ευρωψηφοδέλτιο νίκης, το οποίο αποτελείται από 22 άτομα όπως προβλέπει ο νόμος, 11 εκ των οποίων είναι άνδρες, 11 είναι γυναίκες. Έχουμε δηλαδή ένα ποσοστό 50 και 50% αντιστοίχως. Στις τρεις πρώτες θέσεις, όπως είναι ήδη γνωστό, βρίσκουμε τον Νίκο Χουντή, τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού, στη δεύτερη την Ελένη Σωτηρίου και στην τρίτη τον Δημήτρη Παπαδημούλη, ονόματα τα οποία είναι ήδη γνωστά. Στην τέταρτη θέση υπάρχει η Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός, ενώ στις τάξεις του συναντάμε και τον συγγραφέα Βασίλη Αλεξάκη, τον Κώστα Βεργόπουλο στην 21η θέση. Υπάρχουν όμως επίσης εκπρόσωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, εκπρόσωποι των εργαζομένων σε θέσεις επισφαλούς εργασίας. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, την πρόεδρο του Σωματείου
Δικαστήριου των Εργαζομένων με stage, έναν οδηγό δικύκλου courier, αγρότες, δικηγόρους αλλά και καλλιτέχνες. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι μια ευκαιρία στις 7 Ιουνίου ο λαός να στείλει τον λογαριασμό στα κόμματα εκείνα που δημιούργησαν τη σημερινή κατάσταση. Δεν μπορούν, τόνισε, να λογαριάζουν πλέον χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν μπορούν να τους σερβίρουν ξαναζεσταμένο φαΐ. Ήταν ιδιαιτέρως επιθετικός και απέναντι στην κυβερνητική πολιτική με αφορμή και το κλείσιμο της Βουλής την Παρασκευή. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Καραμανλής δεν μπορούσε πια να βρίσκει πλέον κόλπα για να μπλοκάρει τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Όμως είπε ότι κρύβεται ένα μυστικό πίσω από αυτή την κίνηση, ένα μυστικό που βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με την παραγραφή. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, δεν τις απέκλεισε. Είπε όμως ότι είναι καθαρά στο χέρι του Πρωθυπουργού. Τόνισε βεβαίως πως η κυβέρνηση έχει χάσει πια την συνένεση των πολιτών. Είναι λογικό να σκέφτεται κανείς, τόνισε, ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Το πότε όμως θα γίνουν το αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι κοινωνικές διεργασίες. Και στο σημείο αυτό, τόνισε πως το μήνυμα που θα εκπέμψουν οι ευρωεκλογές θα είναι σημαντικό και προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Γιάννης Θεονάστανέτα, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς σε αυτές τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, που θέλουμε να είναι εκλογές ελπίδας, που θέλουμε να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, στην Ευρώπη ότι δύο πολιτικές οικογένειες της Ευρωπαϊκής Δεξιάς και της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, του κυρίου Μπαρόζο και του κυρίου Αλμούνια, που χέρι-χέρι και αμετανόητοι θέλουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την ίδια πολιτική. Αυτή η πολιτική λοιπόν λέμε ότι μπορεί και πρέπει να σταματήσει, και το ισχυρό αυτό μήνυμα είναι ότι δεν μπορούν να λογαριάζουν διαρκώς δίχως τον ξενοδόχο, που είναι οι λαοί, που είναι οι πολίτες. Την αντίθεσή τους στην απεριόριστη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες μέλη όπως η Τουρκία εξέφρασαν η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με αφορμή τις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου. Η Μαρία Κονταξή από την αίθουσα Σύνταξη θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Η συνάντηση των δύο ηγετών Ντένια στο Βερολίνο χθες έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Για άλλη μια φορά, οι δύο ηγέτες δείξαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά στις απόψεις, ακόμα και για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα της διεύρυνσης. Είπαν λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να μεγαλώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο ώστε να μην μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις. Θα πρέπει να έχουμε μια ομοιογένεια και να παίρνουμε εύκολα αποφάσεις, να συμφωνούμε δηλαδή. Αναφερόμενοι στην Τουρκία, είπαν ότι θα θέλουμε μια προνομιακή σχέση με την Τουρκία, αλλά δεν είναι έτοιμη να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νικολάς Σαρκοζή μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να είναι καθορισμένα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε μια δήλωση, τη δήλωση της Αγγέλα Μέρκελ για αυτό το θέμα. Βεβαίως. Wir wollen natürlich ein gemeinsames Europa. Ja, wir wollen auch gute Nachbarschaft, aber wir können nicht jeden in Europa aufnehmen als Vollmitglied und deshalb heißt unsere gemeinsame Position privilegierte Partnerschaft für die Türkei. Aber keine volle Mitgliedschaft der Türkei. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι σε λίγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Σουηδό ομόλογό του και βέβαια θα συζητηθεί, όπως μας έλεγε και νωρίτερα ο Γιάννης Χριστάκος, το θέμα της προοπτικής ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να πούμε ότι η Σουηδία έχει ταχθεί υπέρ της ένταξης της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση ή τουλάχιστον όχι πλήρως ταυτισμένη με αυτό που είδαμε να λέει προηγουμένως η Άγγελα Μέρκελ. Τώρα, Μαρία, έχουμε επίθεση σε σχολείο στη Γερμανία. Ναι, ένας μασκοφόρος εισέβαλε σε ένα γυμνάσιο στη Βόνη, τραυμάτισε με μαχαίρι οπλισμένος, τραυμάτισε ένα κορίτσι 17 ετών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τον έχουν συλλάβει ή αν είναι ακόμα στο σχολείο ή αν έχει προκαλέσει επιπλέον τραυματισμούς. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν πάει στο σχολείο, προσπαθούν από ό,τι φαίνεται να τον συλλάβουν, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα τηλεγραφήματα, και να τον σταματήσουν. Προς το παρόν πάντως υπάρχει τραυματισμένο ένα κορίτσι, το οποίο όμως από ό,τι λένε δεν κινδυνεύει η υγεία του. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία, για την ενημέρωση. Κατά χιλιάδες ηρεούν οι πρόσφυγες από την Κελάδα Σουάτ του Πακιστάν στους καταβλισμούς, ψάχνοντας καταφύγιο από τις μάχες που συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Η επιχείρηση του στρατού στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν κατά των Ταλιμπάν είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με κυβερνητικό εκπρόσωπο, να σκοτωθούν τουλάχιστον 700 μαχητές μέχρι στιγμής. Στους 700 ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών μαχητών Ταλιμπάν ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί ώσπου να εκδιωχθεί και ο τελευταίος από την περιοχή.
Απορία προκαλεί το πώς υπολογίστηκε ο αριθμός των νεκρών, καθώς η επίθεση βασίζεται κυρίως σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Άγνωστος παραμένει και ο αριθμός των νεκρών αμάχων, αν και υπάρχουν μαρτυρίες για δεκάδες θύματα. I don't know who's killing them, the Taliban or the army, says Zaman, but innocent civilians are dying every day. Η πακιστανική κυβέρνηση έχει κερδίσει την επιδοκιμασία της Ουάσιγκτον για την ευρεία επιχείρηση στην κοιλάδα Σουάτ, άλλοτε τουριστικό προορισμό που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν τα τελευταία δύο χρόνια. You see the Pakistani people and you see the Pakistani military determined to reverse this trend and to deal with the Taliban threat ultimately in Swat Valley. Όμως η ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί αποτελεί πρόκληση για την ίδια αδύναμη κυβέρνηση. Περισσότεροι από 360.000 νέοι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν κάθε μέσο διαφυγής από την εμπόλεμη ζώνη για να προσθεθούν στους 500.000 που ήδη βρίσκονται στους καταβλισμούς. Οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν εκεί ενδεχομένως να δημιουργούν πρόσφορο έδαφος στρατολόγησης για τους Ταλιμπάν. It was very difficult carrying my boy all the way from Swat, says Mohammed Zaman, but what's more difficult is getting him medical attention. Οι αρχές εκτιμούν ότι 12 με 15.000 στρατεύματα αντιμετωπίζουν 4 με 5.000 μαχητές. Κοντά στην περιοχή των επιχειρήσεων, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί σε επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο, που είχε στόχο φυλάκιο των δυνάμεων ασφαλείας. Εντείνεται η διεθνής ανησυχία για την εξάπλωση της γρίπης Α μετά την εμφάνιση των δύο πρώτων θανατηφόρων περιστατικών σε Καναδά και Κώστα Ρίκα. Το τρίτο θύμα από την νόσο σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και στην Κίνα παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως 53 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό H1N1, από τον οποίο έχουν προσβληθεί περισσότεροι από 4.500 σε 29 χώρες. Ακόμη δύο χώρες μετά το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν στον κατάλογο με τα θανατηφόρα κρούσματα από τη γρίπη Α. Στον Καναδά, μια 30χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τον ιό H1N1. Οι γιατροί ωστόσο τονίζουν πως η υγεία της ήταν επιβαρημένη καθώς είχε καρδιαγγειακά προβλήματα. Χρόνια προβλήματα υγείας αντιμετώπιζε και το πρώτο θύμα της γρίπης Α στην Κώστα Ρίκα. Στη χώρα υπάρχουν άλλα 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα. 53 años, ya con unas enfermedades avanzadas, fundamentalmente su diabetes mellitus. Ένας 30χρονος άνδρας κάτοικος της πολιτείας της Ουάσιγκτον είναι το τρίτο θύμα από τη γρίπη Α στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 2.500 σε 44 πολιτείες. Την ίδια ώρα στην ενδοχώρα της Κίνας εμφανίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Είναι ένας 30χρονος Κινέζος που επέστρεψε πρόσφατα αεροπορικός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αρχές έχουν θέσει σε καραντίνα τους περισσότερους από τους συνεπιβάτες του ασθενούς στην πτήση από το Πεκίνο προς την επαρχία Τσενγκτσού. Επίσης, σε καραντίνα έχουν τεθεί η σύντροφός του, ο πατέρας του και ο οδηγός του ταξί που τον μετέφερε από το αεροδρόμιο στο σπίτι του. H1N1 κρούσματα έχουν αναφερθεί στον Καναδά, 3 στην Κολομβία και 12 νέα κρούσματα στον Παναμά, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασθενών στους 15. Por ello, en este momento podemos señalar que tenemos 12 casos nuevos. Στο Μεξικό, που η γρίπη Α πρωτοεμφανίστηκε, η ζωή φαίνεται να επανέρχεται στους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Η κυβέρνηση σταδιακά άρει τα μέτρα που είχε λάβει για την εξάπλωση της νόσου. Μετά το άνοιγμα γυμνασίων και πανεπιστημίων, αναμένεται να επιστρέψουν στα θρανία εκατομμύρια μαθητές δημοτικού. No, así hay que tener seguridad todas las medidas que ha estado indicando el gobierno. Ο ιός της γρίπης Α έχει αρχίσει να μεταναστεύει στο νότιο ημισφαίριο, όπου ο χειμώνας έρχεται και μαζί του η περίοδος της κοινής γρίπης. Οι επιστήμονες ανησυχούν, καθώς ο ιός H1N1 μπορεί να αναμειχθεί με τον ιό της εποχικής γρίπης και αυτόν της γρίπης των πτηνών.